Ποια νομίζετε ότι είναι η επιρροή της πολυγλωσίας στη ζωή σας, αφού ζήσατε και σπουδάσατε σε αρκετές χώρες, το επάγγελμά σας είναι μεταφράστρια και ο σύζυγός σας Άγγλος, με τον οποίο έχετε ζήσει πάνω από το μισό της ζωής σας. Πολύ πάνω, δηλαδή. Ναι, γιατί 42 χρόνια. Είμαι 66, ναι, πιο πέρα, ναι. Σωστά. Είναι, τελικά φαίνεται ότι κάπου επηρεάζει, εξού και ο τίτλος της τελευταίας μου συλλογής, που είναι μεταφράζοντας σε έρωτα τη ζωή το τέλος. Δηλαδή τελικά αυτό που κάνω όλη μου τη ζωή, που μεταφράζω, είτε για να μαγειρέψω το μεσημεριανό και βραδινό, είτε για να δουλέψω, είτε για να βρεθώ με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν πραγματικά, τελικά μπήκε μέσα στην ποίηση. Ποίηση δεν έχω γράψει ποτέ κατευθείαν στα αγγλικά, παρά μόνο ένα ποίημα, το οποίο έγινε πολύ πρόσφατα αυτό, και εδώ πάλι περί φημινισμού θα μιλήσουμε. Το ποίημα λέγεται «Η αόρατη» και τελειώνει «Γιατί είμαι αόρατη και γιατί είμαι γυναίκα». Είναι το πρώτο ποίημα φεμινιστικό που έχω γράψει στη ζωή μου. Είναι το μόνο που έγραψα πρώτη φορά κατευθείαν στα αγγλικά. Και ο σύζυγός μου είναι Άγγλος. Χρειάζεται άλλα συμπεράσματα. Αλλά ενώ καμιά φορά φοβάμαι μήπως έχω χάσει μια μερίδα από το πλούτο της δικής μου γλώσσας, την οποία παθιασμένα λατρεύω, γιατί εγώ νομίζω ότι τα πάντα είναι γλώσσα. Το συναίσθημα είναι γλώσσα, η σκέψη είναι γλώσσα, η αίσθηση των πραγμάτων, όλα περνάνε μέσα από το... από τη γλώσσα, αυτό που αισθανόμαστε, το ότι εγώ όταν πέσω και χτυπήσω και λέω «Οχ!» και άμα είμαι στην Αγγλία θα πάω «Αουτς!» Είναι άλλο το συναίσθημα, όλα χρωματίζονται. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία δικιά μου. Έχω τέτοιο πάθος με τη γλώσσα, με την έννοια της γλώσσας, με την αίσθηση, με την εμπειρία της γλώσσας. Θα ήθελα να μου πείτε τα ονόματα των μεγαλύτερων συγγραφέων που μεταφράσατε στα ελληνικά. Είχα την τύχη να μεταφράζω αριστουργήματα. Επειδή μία από τις γλώσσες μου είναι ρωσικά, οι γλώσσες μου είναι ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά βέβαια. Είχα την τύχη να μου προτείνουν, γιατί και έχω κάνει Πούσκιν, Μαγιακόφσκι, έχω κάνει τον Ευγένη Ανιέγκιν, για τον οποίο είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει. Είναι σε στίχο, είναι μυθιστόρημα σε στίχο, που έχει γίνει και η όπερα βέβαια η περίφημη. Ευγένη Ανιέγκιν, Μαγιακόφσκι, Αχμάτοβα, Τσετάεβα, Φορνισένσκι, Μπρότσκι. Αγγλικά έχω κάνει Ντίλαν Τόμας, έχω κάνει Σέξπιρ. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια. Κλεάνθης είχε ένα μπάγκο με φυστικάκια στο λιμάνι και όπως έβγαιναν, το πιάναν και λέγαν «Hey, how much?»
Στο τέλος έχασε την υπομονή του, πετάει τα φυσικά κάτω και λέει «Ωχ και βρε αδερφέ», λέει, «και εσύ απ' τους χαουμάτσιδες είσαι». Και έγινε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγήκανε μετά και άλλοι και άλλοι, όλοι χαουμάτσιδες. Γιατί? Και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή. Κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.